Μπροστά σου λιώνω σαν χιόνι, σ' αγαπάω κοίτα, μη μ' αρρωσταίνεις αμάν. Σ' αγαπάω κοίτα, πεθαίνουν όσοι ζουν μόνοι, ό,τι θέλεις ζήτα, για μένα είσαι το παν. Σφίγμο σου πως να πιάσω, πες μου πως. Γκρίζω ύφος και τα χείλη σου φωτιά. Είσαι γρυφός, είσαι αλήθεια ή ψεύτια. Γκρίζω ύφος και τα χείλη σου φωτιά. Είσαι γρυφός, είσαι αλήθεια ή ψεύτια. Σ' αγαπάω. Ζαφύρη, καλώς όρισες στο Ράδιο Σύμπαν και στην εκπομπή Ράδιο Συνεντεύξεις. Ακούω, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ σε εσά, καλό μεσημέρι σε εμάς, στην Ελλάδα. Να είσαι καλά. Σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκεσαι εδώ στην Αυστραλία για μία σειρά εμφανίσεων στην Αντελαίδα, στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ. Μπορείς να μας πεις τι μπορούν να περιμένουν οι φίλοι του Ζαφύρη Μελά από αυτές τις εμφανίσεις? Κοίταξε να μιλήσω, ετοιμαζόμαστε ψυχολογικά και πνευματικά, γιατί έχω να κατέβω και πολλά χρόνια στην Αυστραλία. Είναι χαρά και τιμή για μένα που θα παραδείσουμε πάλι και τους φίλους και γνωστούς ανθρώπους. Θα πούμε να περάσουμε ένα δεκαήμερο φανταστικό, ένα δεκαήμερο διασκεδαστικό, ένα δεκαήμερο που θα μας δίνει πάλι για άλλο μια δεκαετία αξίωση. Ποιους καλλιτέχνες θα έχεις μαζί σου, Ζαφύρη? Θα είναι η ορχήστρα, βέβαια θα είναι από Ελλάδα, αλλά μαζί σου, από ό,τι ξέρουμε, θα έχεις και το Θοδωρή μαζί σου. Ναι, θα είναι ο Θοδωρής ο γιος μου, θα είναι καλά παιδιά καλλιτέχνες από την Ελλάδα, η ορχήστρα μου ο συνήθως, και ορισμένα από τα κυρισμένα καλλιτέχνες που θα πλησιώνουν το πρόγραμμα. Ωραία. Πόσες φορές έχεις έρθει στην Αυστραλία και ποιες οι εντυπώσεις σου από τους Έλληνες εδώ? Κοίταξε να δεις, οι εντυπώσεις παραμείνανε οι ίδιες, γιατί οι άνθρωποι λαχταρούν πάρα πολύ τον καλλιτέχνη, τον Έλληνα καλλιτέχνη, και δίνουν όρους στον εαυτό και προσπαθούν να περάσουν καλλιτέχνες φανταστικές μέρες και ώρες στην Αυστραλία. Έχω φίλους αγγελούς στην Αυστραλία που δεν μαθαίνουν τη φυσική αγγελία, γι' αυτό, γιατί το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και χαίρομαι για το ενδιαφέρον των ανθρώπων αυτών.
Ζαφύρη, βρίσκεσαι στο προσκήνιο 40 πλέον χρόνια και έχεις παρομοιαστεί με το καλό κρασί. Όσο οριμάζεις, τόσο καλύτερα ακούγεσαι. Ποια είναι η πηγή ενεργητικότητά σου? Κοίταξε, νομίζω πως ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Παραμένω αυτός ο ίδιος άνθρωπος, όπως λέει και ο τραγούδι μου, γιατί καλύτερα να τους παραπούντος. Το να είσαι καλός άνθρωπος και καλός οικογενειάρχης με τη θρησκεία σου και με τη δουλειά σου, δεν νομίζω να είναι κάτι άσχο, να είναι κάτι κακό. Κακό είναι όταν δεν είσαι με τη θρησκεία σου και με την οικογένειά σου. Για μένα η οικογένειά μου και η θρησκεία μου και η δουλειά μου είναι πάνω απ' όλα. Μπράβο. Είναι πάνω απ' όλα. Και χαίρομαι γιατί διατηρώ την οικογένειά μου σε μια κατάσταση που και αυτή είναι πάρα πολύ καλά μαζί μου. Αλλά δεν χρειάζεται νομίζω να είσαι κακό άνθρωπο για να επιβιώσει τη δουλειά μα. Μάλιστα. Ζαφύρη, όταν δεν εργάζεσαι, πώς περνάς τον ελεύθερό σου χρόνο? Από ό,τι ξέρω, σου αρέσει πάρα πολύ το ψάρεμα. Πάντα με την οικογένεια. Πάντα με τα παιδιά μου, με τα γόνια, πάντα με την οικογένεια μου. Είμαι τώρα στην καλλιτική του καιρό, γιατί είναι καλοκαίρι εδώ. Και απολαμβάνω το καλοκαίρι με τα παιδιά μου και την οικογένεια μου. Δεν έχω ψαρεύοντα και τέτοια. Δεν έχω, άλλα χόμπι, όπως καζίνο και τέτοια πράγματα, όπως η άξινα. Εγώ είμαι με την οικογένειά μου και με τα παιδιά μου. Μπράβο, μπράβο. Πώς έχει επηρεάσει τη δουλειά των καλλιτεχνών η σημερινή κρίση στην Ελλάδα? Βλέπεις κάποιο φως ότι θα ξεπεραστεί το κακό αυτό ή είναι μόνιμο? Όχι, δεν πιστεύω. Κι αν θα υπάρχει κάποιο φως, είναι πολύ βαθιά στο τούνελ που στο παρόν δεν φαίνεται τίποτα. Μάλιστα. Η κρίση έχει επηρεάσει, να πούμε, από τον πιο πλούσιο και μέχρι τον πιο φτωχό. Είναι άσχημα τα πράγματα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Επειδή όμως είμαστε Έλληνες και δεν το είμαστε αυτά τα πράγματα, αντέχουμε, κρατάμε. Μάλιστα. Το παλεύουμε και το κρατάμε. Το αντέχουμε δηλαδή. Μέχρι που θα πάει, δεν ξέρω. Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Από όλα τα τραγούδια που ερμηνεύεις όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει κάποιο ή κάποια που έχουν κάποια ειδική θέση στην καρδιά σου? Φυσικά, αφού όταν γίνεται η συλλογή των τραγουδιών, πρώτα με αγγίζουν εμένα και μετά τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ορισμένα τραγούδια που όντως έχουν κάποια θέση στην καρδιά μου. Κάποιον που γυρίζει από ταξίδι μακρινό. Όταν φτάσει στο βαρδάρι, θα λέει μάνα. Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βόρα, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμάρια. Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βόρα, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμάρια. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι, τίποτα που δεν έχεις κάνει στην καριέρα σου όλα αυτά τα χρόνια και το οποίο θα ήθελες μια μέρα να το ολοκληρώσεις? Ναι, το όνειρό μου ήταν να κάνω μια δισκογραφική δουλειά με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο στην Ελλάδα του Θηλίκου. Ναι, ναι. Δύο σπουδαία άτομα εδώ στην Ελλάδα, που τελικά το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Φέτο
τώρα τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου θα κυκλοφορήσει μια φωτογραφική δουλειά με τα παιδιά αυτά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένος. Και ευτυχισμένος θα μπορούσα να πω. Μπράβο, μπράβο. Ζαφύρη, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συνέντευξη, μήπως έχεις κάποιο μήνυμα που θα ήθελες να απευθύνεις στους φίλους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή? Τίποτα. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομα κοντά τους για να περάσουμε αυτό το δεκαήμερο το ευχάριστο. Γιατί όντως είμαι πάρα πολύ περήφανος προς την Ασταλία, γιατί είναι μια χώρα που την αγαπώ, την λατρεύω. Ζαφύρη, το μόνο που θα σου πω είναι να φέρεις και τα παιδιά να φέρουν μπουφάν και πολλά ρούχα, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ κρύο. Τα παιδιά εκεί και θα κάνει κρύο, Πάρα πολύ κρύο. Πιστεύω ο Γιώργος από τη Μελβούνη θα σε έχει ενημερώσει, αλλά αν δεν σε έχει ενημερώσει, θα σου το λέω εγώ ειλικρινά, πάρα πολύ κρύο εδώ και πάρα πολύ γρήπη. Λοιπόν, εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο που διέθεσες να μιλήσεις μαζί μας. Να σου ευχηθώ καλή άφηξη εδώ στην Αυστραλία, να περάσεις πάρα πολύ όμορφα και να φύγεις με τις καλύτερες αναμνήσεις. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Καλή αντάμωση, καλή αντάμωση. Να είσαι καλά, Ζαφύρη. Πάμε, Λάκη! Σχέση. Για σένα γράφω εγώ τραγούδια, αγάπη μου Χρήση. Όπως ανθίσουν τα λουλούδια, αν τις εσχέσει. Για σένα γράφω εγώ τραγούδια, αγάπη μου Χρήση. Thank you.